Σημαντικές ανακοινώσεις επεφύλασε η σημερινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΚΡΙΚΡΙ, όπου παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων η πορεία της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης. Κύρια θέματα ήταν η δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, οι επιδόσεις στην εγχώρια αγορά, τα νέα προϊόντα καθώς και οι νέες επενδύσεις. Όσον αφορά στις εξαγωγές και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η ΚΡΙΚΡΙ τρέχει με διψήφια ποσοστά ανάπτυξης. Σε αυτό συντελούν και οι νέες συνεργασίες που εγγενίασε η εταιρεία στην Αγγλία με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων σούπερ μάρκετ, μία εκ των οποίων είναι και η Coop. Η συνολική της εξαγωγική δράση επεκτείνεται σε 23 χώρες με κύριες αγορές αυτές της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ιταλίας και της Αγγλίας. Φέτος οι εξαγωγές υπολογίζεται να ξεπεράσουν το 20% των συνολικών της πωλήσεων, στη δε τριετία να υπερβούν το 30% του τζίρου της. Στην εγχώρια αγορά η ΚΡΙΚΡΙ ενισχύει συνεχώς την παρουσία της. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού κατέχει την τρίτη θέση με το μερίδιο της να ανέρχεται σε 13,7% έναντι 12,1% πέρσι. Ενώ στην αγορά παγωτού κατέχει επίσης την τρίτη θέση με αυξανόμενο μερίδιο 12,7%. Σήμερα πραγματοποιήσαμε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων μας. Διανύουμε μια χρονιά πολύ δύσκολη, είναι η ένατη χρονιά κρίσης, που πλέον οι συνέπειες είναι πολύ έντονες. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία ΚΡΙΚΡΙ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επενδύει, να καινοτομεί σε νέα προϊόντα, να ανοίγει νέες αγορές. Έτσι σήμερα, μετά από μεγάλη προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια, καταφέραμε οι εξαγωγές μας να έχουν μία άνοδο 40%, τα προϊόντα της ΚΡΙΚΡΙ να βρίσκονται σε 23 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, με κυρίαρχη παρουσία στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Ιταλία. Να ταινίζουμε με πολύ αισιοδοξία το μέλλον μας, διευρύνοντας την παρουσία μας στις χώρες αυτές. Σήμερα οι εξαγωγές μας ξεπεράνε το 20% του τζίρου μας και στόχο έχουμε να φτάσουν να ξεπεράσουν 30% την επόμενη τριετία. Στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, τα μερίδια μας σημαντικά αυξήθηκαν και στο γιαούρτι και στο παγωτό. Στην ανάπτυξη των πωλήσεων φέτος θα συμβάλλει σημαντικά και το επιτυχημένο λανσάρισμα των νέων γιαουρτιών ΚΡΙΚΡΙ. Πρόσφατα παρουσιάστηκε το Super Spoon, ένα πρωτοποριακό λειτουργικό γιαούρτι με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και super fruits. Παράλληλα, η ΚΡΙΚΡΙ εγγενίασε και μια νέα κατηγορία γιαουρτιών που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με το γιαούρτι Πέπα το γουρουνάκι. Σημαντική ήταν και η δραστηριοποίηση στην κατηγορία του παγωτού με 10 νέα προϊόντα και 3 τηλεοπτικές καμπάνιες. Όσον αφορά τις επενδύσεις, αναφέρθηκε ότι την τελευταία τριετία ολοκληρώθηκαν επενδυτικά προγράμματα ύψους 30 εκατομμυρίων, ενώ σχεδιάζεται νέο επενδυτικό πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017. Η νέα αυτή επένδυση αφορά κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο την αύξηση της παραγωγής δυναμικότητας της εταιρείας στο γιαούρτι, καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΡΙΚΡΙ, Παναγιώτης Τσινάβος, τόνισε στην κάμερα του Τηλεπιλογές πως παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ΚΡΙΚΡΙ συνεχίζει την αξιόλογη πορεία της. Λανσάραμε νέα προϊόντα με μεγάλη επιτυχία, όπως είναι τα Super Spoon, αυτή η νέα κατηγορία με υψηλές πρωτεΐνες. Πήγαν πάρα πολύ καλά, τα στηρίξαμε διαφημιστικά και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν σημαντική όθηση τα επόμενα χρόνια. Δεν σταματάμε εδώ, μελετούμε με το Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων να μπούμε και σε νέες κατηγορίες και αυτό θα κάνουμε αξιοποιώντας το πολύ καλό προσωπικό που έχουμε, τους ανθρώπους μας που μας στήριξαν όλα τα χρόνια και μας στηρίζουν, τους καταναλωτές που μας εμπιστεύονται τα 65 αυτά χρόνια της ΚΡΙΚΡΙ, αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους παραγωγούς. Το άφθονο γάλα στην περιοχή μας που μας δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα να λέμε ότι τις 24 ώρες παίρνουμε το γάλα και το κάνουμε γιαούρτι. Γι' αυτό είπα, συνεχίζουμε να επενδύουμε και γι' αυτό και σήμερα και ανακοινώθηκε στην συνέλευσή μας ότι νέο επενδυτικό πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινάμε άμεσα με στόχο να ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά, σε ένα χρόνο δηλαδή, που θα μας δώσει αύξηση παραγωγικής ικανότητας αλλά και νέες τεχνολογίες του γιαούρτι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.